Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρασκευή, μια παρασκευή που ε, έγιναν πολλά μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα ε, και ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα και για όλους μας γιατί θεωρώ ότι το αξίζουμε παρόλο που κάποιοι δεν πιστεύουν ότι το αξίζουμε. Τέλος πάντων, για να επανέλθω στα δικά μας ε, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετείχα σε αυτή τη μεγάλη δράση, η οποία δημιουργήθηκε από την Ελλάδα και όχι μόνο, από τη Γερμανία, από την Αυστρία, από την Ελβετία και καταφέραμε να στείλουμε μια τεράστια ποσότητα ε, από τρόφιμα, αλλά κυρίως φάρμακα και εμείς συμμετείχαμε με φίλτρα νερού. Είναι πολύ σημαντικό που ένας Έλληνας εφευρέτης, όπως είναι ο κύριος Μινούδης, συμμετείχε σε αυτή την τεράστια κινητοποίηση για τα παιδιά της Ιεμένης, τα οποία, ξέρετε, πλη... έχουν πληγεί από βόμβες και πλήττονται καθημερινά από βόμβες της Σαουδικής Αραβίας και του συνασπισμού δυνάμεων που αυτή τη στιγμή χτυπούν την Ιεμένη. Ε, ακόμα δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος, αλλά θεωρώ ότι είναι όπως πάντα τα συμφέροντα, τα γεωπολιτικά συμφέροντα και τα θρησκευτικά συμφέροντα μεταξύ συγιτών, συγιτών και Σουνιτών κτλ. Κάτι που εμάς δεν μας ενδιαφέρει, παρόλο που δυστυχώς η χώρα μας ε, ενεπλά και ενεργά σε κάτι τέτοιο, συμφωνώντας να στείλει βόμβες, να στείλει οβίδες ε, σε μια χώρα η οποία χτυπάει μια άλλη και ξέρετε βάσει του των κανονισμών και των νομοθετημάτων του εθνών, αυτό απαγορεύεται και όπως απειγορεύεται τελικά από ψήφισμα του ΟΗΕ, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο των ε, δυνάμεων που απαρτίζουν αυτή την ένωση ευρωπαϊκών χωρών. Είμαι πολύ περήφανος που τελικά μια μικρή ελληνική ομάδα, μια παρέα φίλων θα έλεγα. Μαζί με άλλους φίλους από το εξωτερικό ε, καταφέραμε να στείλουμε την, τα φίλτρα και τις κα, ε, κανάτες συλλογή της ΤΕΝΣΑ την πρώτη φορά 2.000 και τώρα στείλα μια συμπληρωματική παραγγελία από 500 ε, κανατών στην 1.000 ε, φίλτρα για τα παιδιά αυτά στην Ιεμένη, για τα νοσοκομεία βασικά και για τα σημεία εκείνα τα οποία περισυλλέγουν κυρίως ορφανά παιδιά ή γενικά παιδιά τα οποία έχουν χαθεί από τις οικογένειές τους. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο οι βόμβες, γιατί ε, οι βόμβες σκοτώνουν και βέβαια σκοτώνουν αρκετούς, αλλά το αστείο και το τραγικό από την άλλη πλευρά είναι ότι ε, οι βόμβες που δεν σκότωσαν αυτά τα παιδιά έχουν κατασέψει την υποδομή ίδρευσης ε, της ε, χώρας και κυρίως των μεγάλων πόλεων, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο για την πόση. Αποτέλεσμα, ε, αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά πάσχουν από βαρύτατες ε, και όχι μόνο. Έχει φτάσει η χολέρα εκεί, ο τύφος και γενικά κάθε ε, λογής ασθένεια του γαστεντερικού συστήματος, μολυσματική και λοιμώδης. Εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε ότι λόγω του ότι αυτά τα φίλτρα της τένσα είναι ιδιαίτερα δυνατά στο να, κατα... να κατακρατούν παθογόνους οργανισμούς, ε, χημικά, γιατί δυστυχώς, ξέρετε, όλη αυτή η καταστροφή ε, ε, δημιουργεί την έκρηξη πολλών χημικών ε, και σκεφτήκαμε ότι μπορούν πραγματικά αυτά τα φίλτρα να κρατήσουν αυτές τις ουσίες και όντω είχαμε δίκιο. Γιατί τουλάχιστον το feedback το οποίο έχουμε πάρει είναι ότι ε, έχουμε δώσει μια ανάσα ε, μία δροσερή ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα παιδιά. Από την άλλη όμως το σημαντικό είναι ότι αυτά τα φίλτρα της Τένσα εκτός το ότι κατακραθούν αυτές όλες τις παθογόνες ουσίες, αυτές όλες τις τοξικές ουσίες, από την άλλη πλευρά μπορούν και είναι σε θέση να εμπλουτίσουν το νερό με θρεπτικές ουσίες, μάλλον με γνωστοιχεία μέταλλα και ηλεκτρολίτες από τα πετρώματα τα οποία έχουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο φίλτρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η πρωτοβουλία, αυτή της ομάδας φίλων στην οποία είχα την, θα λέγα, την ευτυχία να συμμετέχω έστω και απ' έξω. Διότι ξέρετε, ε, αυτοί οι οποίοι αποτελούν την, ε, την εταιρεία αυτή η οποία παράγει τα φίλτρα ε, είναι απλά γνωστοί, είναι φίλη, είναι ο κύριος Μηνούδης, ένας εκ των πρωτεργατών και θα έλεγα εφευρέτης αυτής της ιδέας. Ε του φίλτρου και της κανάτας της, α, του δοχείου, δηλαδή συλλογή του νερού. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό, διότι καταρχάς τα παιδιά αυτά α, έχουν τη δυνατότητα πλέον να ενυδατωθούν σωστά. Διότι η είναι το Α και το Ω σε έναν ε, θα έλεγα ασθενή οργανισμό, σε, ένα, σε έναν οργανισμό ο οποίος ουσιαστικά έχει στρεσαριστεί πάρα πολύ από όλο αυτό το φόβο, την αγωνία. Δεν τρέφεται σωστά, δεν πίνει νερό γιατί απλά δεν μπορεί να το πιει γιατί είναι μολυσμένο το νερό και θεωρώ ότι αυτή ακριβώς, τουλάχιστον από την, ε, την πληροφόρηση που πήραμε, ε, αυτό το νερό το οποίο είναι σε θέση τώρα με αυτές τις 2.500 κανάτες να πιουν τουλάχιστον μερικά από τα παιδιά, γιατί ξέρετε, μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι περίπου 50.000 παιδιά στην Ιεμένη από αυτόν τον πόλεμο και όχι από τις βόμβες, από τις συνέπειες του πολέμου, θα χάσουν τη ζωή τους από κυρίως γαστεντερικά προβλήματα και... Πείνα. Εμείς λοιπόν δοκιμάσαμε και κάναμε αυτό το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Στείλαμε τις κανάτες. Οι άλλοι μας φίλοι από το εξωτερικό και εμείς μαζί συμμετείχαμε. Από τα λίγα που έχουμε σαν Έλληνες, τις δυνατότητες, συμμετείχαμε και εμείς στην αποστολή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και γενικά υλικού το οποίο προορίζεται κυρίως για παιδιά. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε μέσω μιας ελληνικής καινοτομία, για την οποία θεωρώ ότι η Ελλάδα θα μπορεί να είναι περήφανη γιατί καταφέραμε κάτι, κατάφερε κάτι μάλλον η Ελλάδα, Έλληνες επιστήμονες να δημιουργήσουν κάτι το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Δηλαδή μια, ένα φίλτρο το οποίο περιέχεται σε μια κανάλτα το οποίο είναι διπλής εφαρμογής και καθαρίζει και εμπλουτίζει ένα νερό το οποίο αν το πιεις έτσι θα είναι νεκρό, ανεφουσίας, εκτός από την ενυδάτωση. Αλλά η ενυδάτωση δεν θα γίνει σωστή και δεν θα μπορέσει να πάει μέχρι το επίπεδο του κιτάρου. <coughs> θα μου πείτε τώρα α, για την ορθομοριακή γενικά διατροφή, γιατί ξέρετε η ορθομοριακή διατροφή δεν είναι απλά μία δίαιτα. Γιατί πολλοί άνθρωποι σας κάνουν το λάθος να σκέφτονται ότι η ορθομοριακή διατροφή, αυτό το οποίο πρεσβεύει, είναι... Μία, άλλους είδους, μία άλλου είδους, είδους δίαιτας. Καμία σχέση. Οι δίαιτες είναι για τους διαιτολόγους του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου και για κανέναν άλλον. Οι γιατροί βεβαίως μπορεί να δώσουν δίαιτες γιατί έχουν και τη γνώση αλλά γνωρίζουν και την κατάσταση του ασθενούς τους. Από εκεί και πέρα, η ορθομορική διατροφή δεν έχει καμία σχέση και δεν ασχολείται σε καμία περίπτωση με την ε, δίαιτα, με τη μέτρηση θερμίδων και με αυτά τα οποία άπτουν ε, άλλη ειδικότητα. Η ορθομορική διατροφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φιλοσοφία επικουρικής προσέγγισης της υγείας, αλλά από την άλλη πλευρά και κέρια προσέγγισης αυτής. Τι σημαίνει αυτό. Η ιατρική έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόληψη και να κάνει και καταστολή όταν ο πολίτης ασθενήσει. Αυτό όμως που συνήθως γίνεται είναι συμπτωματολογικό. Δηλαδή τα φάρμακα ουσιαστικά τα περισσότερα είναι συμπτωματολογικά. Και τι κάνουν. Ουσιαστικά σε βοηθάνε όπως π.χ. τα αντιπυρετικά. Σε βοηθάνε εφόσον πάρεις το φάρμακο να ρίξεις τον πυρετό. Υπάρχουν βεβαίω και αιτιολογικά φάρμακα, τα οποία δουλεύουν πάνω στην αιτία τη παθήσεω, που είναι παραδείγματο χάρη φλεγμονή, με την οποία ασχολείται η ορθομορική διατροφή, από μια, μια άλλη όμω πλευρά του πρίσματο. Θα επανέλθω σε αυτό. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα φάρμακα, ξέρετε, όταν βγαίνουν σε, στην αγορά σαν καινούργια σκευάσματα, σαν καινοτόμα σκευάσματα, έχει περάσει ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος δοκιμών. Οι τελευταίες δύο δοκιμές λέγονται τυχεοποιημένες μελέτες σε μεγάλο δείγμα ασθενών και πολιτών, φάσεις 2 και 3. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν να ελέγχονται κλινικά πάνω στην επίδρασή τους και στη φαρμακοκινητική τους και γενικά συμπεριφορά τους πάνω σε πραγματικούς ασθενείς. Θα μου πείτε, Αυτά όλα τα σκευάσματα τα οποία α, ουσιαστικά συστήνει η ορθομορική διατροφή, τα συμπληρώματα διατροφή έχουν περάσει αυτή την τυχεοποιημένη μελέτη σε μεγάλο φάσμα ασθενών φάσεις 2 και 3. Όχι βέβαια. Βεβαίω και δεν έχουν περάσει, διότι δεν είναι δυνατόν να περάσουν από μια τέτοια μεγάλη μελέτη για να αποδείξουμε τι. Το αυτονόητο. Κανεί λοιπόν θα πρέπει να σκεφτεί ότι η σωστή διατροφή δεν είναι τίποτα άλλο από μια ενίσχυση των ίδιων των λειτουργιών του ανθρωπίνου οργανισμού για να μπορέσει εκείνο να κινητοποιήσει αμυντικούς μηχανισμούς οι οποίοι δουλεύουν πάντα αιτιολογικά. Είναι η περίφημη αυτοίεση του οργανισμού και συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε λεπτό σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η βασική όμως προϋπόθεση είναι να μπορέσουμε πραγματικά να θρέψουμε τον οργανισμό μέχρι και σε επίπεδο κυτάρου. Θα μου πείτε, τρώει το κύτταρο. Μα και βέβαια τρώει. Γιατί αν δεν τρώει το κύτταρο, αν δεν δέχεται μάλλον θρεπτικές ουσίες και δεν, αποβάλλει την, και δεν απορρίπτει διάφορες ουσίες, οι οποίες δεν χρειάζεται ή είναι τοξικές, τότε βασικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, αυτό το, το οποίο κάνει η ορθομορική διατροφή, αυτό το οποίο πρεσβεύει η ορθομορική διατροφή, είναι αυτό που λέγεται κυταρική θρέψη. Τρέφεται ο οργανισμός σωστά, λειτουργεί ε, ο μεταβολισμός, λειτουργεί όλος ο οργανισμός σωστά και απρόσκοπτα, με αποτέλεσμα και τα κύτταρα να μπορούν να δέχονται τις κατάλληλες ουσίες για να μπορούν να λειτουργούν ισορροπημένα και απρόσκοπτα. Δεν είναι κάποια μαγική συνταγή. Οι μαγικές συνταγές είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ε, ίσως ε, κάπου αλλού. Πάντως όχι στον κόσμο αυτόν, διότι ξέρετε ο κόσμος αυτός έχει χορτάσει από θαύματα και από παράξενες συνταγές, αλλά αυτό που ενδιαφέρει γενικά είναι να μπορέσουμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και να αντιμετωπίσουμε την υγεία μας όπως της αξίζει. Τόσο απλά και τόσο εύκολα. Ε, θα ήθελα αν μπορούσαμε να πάμε στην πρώτη, στο, στην πρώτη κάρτα που έχουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να σχολιάσουμε λίγο αν είναι έτοιμες ή δεν μπορώ να συνεχίσω και μόνος μου. Τι σημαίνει η κυταρική, ε, κυταρική διατροφή, τι σημαίνει Ορθομοριακή διατροφή, Βασίζεται σε πέντε θεμέλια τα οποία τα έχουμε αναφέρει, χιλιοαναφέρει, ε, ένα θεμέλιο είναι βασικά αυτό το οποίο συζητάμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το γαστεντερικό σύστημα. Η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του γαστεντερικού συστήματος. Γιατί. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπουμε ότι ένας οργανισμός για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται οξυγόνο, τροφή και νερό. Για να μπορέσει να προσποριστεί την απαραίτητη ενέργεια και να μπορέσει να συνεχίσει τις λειτουργίες του. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και το κύτταρο. Χρειάζεται όλα αυτά. Γιατί ξέρετε το 78% 79% περίπου συνολικά του σώματός μας αποτελείται από νερό. Τα κύτταρα μας όλα των ιστών κολυμπούν σε τελευταία ανάλυση μέσα σε ένα υγρό το οποίο λέγεται μεσοκυτάριο υγρό. Βασική λοιπόν προϋπόθεση ένα για την σωστή λειτουργία του ασθεντερικού συστήματος είναι η αρκετή ποσότητα νερού. Τι σημαίνει αρκετή. 8 με 10 ποτήρια ημερησίως, αλλά αυτό πρέπει να συμβαίνει καθ' τη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα βοηθήσει κανέναν αν πιει μία φορά δύο λίτρα νερό και μετά όλη την ημέρα είναι χωρίς να πίνει νερό. Θέλει λοιπόν 10-12 ποτήρια νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τι νερό όμως. Όταν μιλάμε για ένα σωστό ορθομοριακό νερό και το ορθομοριακό έχει μια πολύ συγκεκριμένη επεξήγηση και πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι νερό το οποίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό το νερό που βγαίνει από τις πραγματικές αρχαίγονες βουνίσχες πηγές. Τι συμβαίνει εκεί. Το νερό αφενός περνώντας μέσα από τα εκατομμύρια τόνους του, των ασβεστολιθικών πετρωμάτων διηθείται. Και όχι μόνο ασβεστολιθικά και διάφορα άλλα πετρώματα. Άρα καθαρίζεται από διάφορους ουσίες τις οποίες κουβαλάει, αλκαλοποιείται, φτάνει σε ένα σωστό πεχά, αποδεκτό από τον οργανισμό και ουσιαστικά έρχεται στον οργανισμό εφόσον όμως περάσει από διάφορα άλλα και είναι πάρα πολλά αυτά τα φίλτρα, τα φυσικά φίλτρα και όπου μπορεί να ενεργοποιηθεί, π.χ. από τους μαγνητίτες, να μπορέσει να εμπλουτιστεί από τους γρανίτες, από τα σχιστολιθικά πετρώματα και από τα διάφορα άλλα, τους ασβεστίτες και, και και να μπορέσει να πάρει, να δεχθεί μέσα στην α, δομή του, στον όγκο του, και όλα αυτά τα συστατικά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα σε καθημερινή βάση. Να ενυδατωθεί σωστά, αλλά να προσποριστεί και απαραίτητα ε, μέταλλα και γενικά ηλεκτρολίτες. Ένα νερό που καταλαβαίνει το οποίο είναι στάσιμο και, το, και συμβαίνει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας, να πίνουμε στάσιμο νερό. Τι σημαίνει αυτό. Παραδείγματο χάρη στην λίμνη του Μαραθώνο, είναι ένα νερό το οποίο συλλέγεται από τη βροχή, από τα βουνά μέσω των διαφόρων τα κτλ. μέσω του Μόρνου, που είναι μια τεράστια φυσική λίμνη, και ουσιαστικά φτάνει το νερό αυτό στο Μαραθώνα. Εκεί στέκεται για πάρα πολύ καιρό. Σε τελευταία ανάλυση, ένα νερό το οποίο είναι απλά στεκούμενο, ουσιαστικά δεν μπορεί να θεωρείται παρά λιμνάζων. Αυτό λοιπόν το νερό περνάει μέσα από πάρα πολλά φίλτρα, καθαρίζεται όσο καλύτερα γίνεται και έρχεται μέσω των σωληνώσεων, οι οποίε σε πάρα πολλά σημεία τη Ελλάδος είναι παλιέ, θα έλεγα αρχαίε. Τι, σημαίνει, τι συμβαίνει εκεί, Επανατοξικοποιείται πολλέ φορέ, αλλά ακόμα και αν μην συμβεί αυτό, έχει χάσει όλες, περίπου, όλες σχεδόν τις θρεπτικές ουσίες, τις οποίες κουβάλαγε από τα βουνά. Και τι έχει γίνει, ένα νερό το οποίο απλά είναι υγρό. Δεν περιέχει αυτές τις ουσίες που χρειάζεται. Όταν λοιπόν το νερό καταφέρουμε έστω και τεχνητά να το ενεργοποιήσουμε και να το εμπλουτίσουμε με θρεπτικές ουσίες, συμβαίνει ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται το γαστεντερικό μας σύστημα να μπορέσει δηλαδή αφενός να ξεπληθεί, γιατί ξέρετε το νερό ξεπλένει το γαστεντερικό σύστημα, το έντερό μας και είναι στο καθαρίζουν σκούπες. Και οι μεν και οι δε χρειάζονται. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ αναγκαίο αυτό το γαστεντερικό σύστημα, αυτό το σύστημα το οποίο μας δίνει τις θερμικές ουσίες και τους ε, διάφορους ηλεκτρολίτες, στους οποίους χρειαζόμαστε καθημερινή βάση, κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα πάρα πάρα πολύ καλό καθάρισμα καθημερινά. Γίνεται μόνο όταν τρώμε ίνες, ένα σωστό ψωμί δηλαδή, ένα σωστό φρούτο, ε, να μπορέσουμε να τρώμε λαχανικά αρκετά, αλλά και πολύ καλό και θρεπτικό νερό. Τι συμβαίνει λοιπόν. Μέσα στο γαστεντερικό σύστημα, ειδικά όμως στο λεπτό έντερο, υπάρχουν οι λάχνες. Οι λάχνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά προεκτάσεις του εντερού, υπομορφή σαν τρίχες ε, που υπάρχουν και δεν βρίσκονται εκεί παρά μόνο για ένα απλό λόγο. Να είναι σε θέση να μεγαλώσουν την απορροφητική ικανότητα του εντέρου. να μπορέσει να απορροφά πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο πολύ τις θρεπτικές ουσίες από την τροφή. Οι ηλεκτρολίτες από την άλλη πλευρά απορροφούνται κυρίως από το παχύ έντερο. Τι συμβαίνει όταν λείπει ή το ένα ή το άλλο. Όταν λείπουν οι ίνες από τη διατροφή μας, τότε αυτό που συμβαίνει είναι το νερό απλά να περνάει χωρίς να μπορεί να παρασύρει όλα αυτά τα υπόλοιπα της, της τροφής μας, τα οποία ουσιαστικά κολλάνε μέσα στις λάχνες. Κάποτε, όταν είχαν χειρουργήσει τον Τζον Βέιν, και αυτό είναι ένα απόλυτο γεγονός, όταν τον είχαν χειρουργήσει ε, μετά θάνατον, δηλαδή στην νεκροψία, βγάλαν από το έντερό του περίπου στα 12 κιλά πουρί, το οποίο ήταν εκεί. Ήταν κάτι όπου όταν το όμαθα πραγματικά με εξέπληξε, διότι όλοι πλενόμαστε καθημερινά, ε, πολλές φορές και δύο και τρεις φορές. Έχουμε σκεφτεί όμως πόσες φορές πλένουμε πραγματικά το έντερό μας, πλενόμαστε από μέσα. Οι Έλληνες είναι δυστυχώς οι πρωταθλητές στην μη πόση νερού. Και γι' αυτό το λέω έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο γαστεντερικό σύστημα, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και γενικά είμαστε μόνιμα αφυδατωμένοι. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει κανείς να λειτουργήσει το γαστεντερικό σύστημα χωρίς πραγματική πόση νερού 10-12 ποτηριών την ημέρα. Τουλάχιστον 10-12 ποτήρια την ημέρα. 8 με 10 είναι το μίνιμουμ, 10 με 12 είναι ο μέσο όρο και από εκεί και πέρα όσο περισσότερο μπορεί να πιει εκτό αν ο γιατρό του, του, έχει δώσει συγκεκριμένε συμβουλέ λόγω προβλημάτων των νεφρών κτλ. Ε, τότε αυτό αλλάζει. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται και τα δύο. Και είπαμε και οι ίνες από τα λαχανικά, από τις σαλάτες και από τα διάφορα όσπρια και πολύ νερό και θρεπτικό. Ερχόμαστε όμως σε ένα άλλο σημείο. Γνωρίζουμε πως δυστυχώς η τροφή μας πλέον στο δυτικό κόσμο είναι απόλυτα ελεγχόμενη από τη χημεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε καταδικαστεί πλέον να τρώμε και να πίνουμε τις χημικές τροφές βομβαρδισμένες με φυτοφάρμακο, ορμόνες, ντομοκτώνα, χημικά λοιπάσματα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει μας οδηγεί στο να μην μπορούμε πραγματικά να έχουμε αυτές τις θρεπτικές ουσίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε καθημερινή βάση. Όμως, φτάσαμε σε ένα σημείο που θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε ειδικά για το, για το σύστημα λίγο πιο ενδελεχώς και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αρεζουμένα συμπέρασμα σήμερα. Γι' αυτό το λόγο κλείνω και ζητώ συγγνώμη για την πολυλογία μου την αρχική, αλλά καιρό είναι να δώσω την πάσα στον κύριο Μινούδη και να μπούμε σε αυτή τη φορά επί της ουσίας κύριε Μινούδη. Καλησπέρα πάλι. Καλησπέρα κύριε Γένναρε. Ο κύριος Μηνούδης λοιπόν, θα ήθελα, κάναμε λοιπόν κύριε Μηνούδη για να σας... Ε, για να επαναλάβω για αυτούς που ανοίξαν τώρα τη, τους, τη, τους δέκτες τους. Καταρχάς μιλήσαμε για την ε, κίνηση που κάνατε για την Ιεμένη και για τα 500 επιπλέον ε, φίλτρα και κανάτες νερού τα οποία στείλατε και τα οποία ε, πραγματικά έχουν πιάσει τόπο από τουλάχιστον το feedback που παίρνουμε. Το δεύτερο είναι βοηθήσαμε παιδιά από πλευρά του γαστεντερικού συστήματο ε, να μπορέσουν να ενυδατωθούν και να λειτουργήσουν καλύτερα και ίσω προστατευτούν από τι διάφορε μολυσματικέ και λοιμώδει ασθένειε από τι οποίε κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή καθημερινά. Και Εμινούδη, Όταν μιλάμε για γαστεντερικό σύστημα, μιλήσαμε για την ενυδάτωση, το έχουμε σχεδόν. Ε, ολοκληρώσει το θέμα, μιλήσαμε για τις σύνες που χρειάζονται, που είναι οι του εντέρου που καθαρίζουν. Αλλά πρέπει να πάμε και στο διατάφτα, μια και η τροφή μα είναι πλέον χημική. Χρειαζόμαστε συμπληρώματα διατροφή. Θα ήθελα λοιπόν να μα ανοίξετε λιγάκι τα μάτια, να μπορέσετε να σχολιάσετε την βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στο γαστροβιδικό μα σύστημα από πλευρά θρεπτικών ουσιών, οι οποίε δεν έρχονται πλέον από την τροφή μα. Πολύ ευχαρίστω. Ε, το νερό σώζει ζωέ, όπω έχουμε ξαναπεί. Ε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με τον, με τον κόσμο είναι να τον, να τον ενημερώσουμε σωστά, όσο μπορούμε πιο σωστά, ποια είναι η ιεράρχηση που πρέπει να κάνει ανάγκε του. Η υγεία λοιπόν ξεκινάει από το νου, περνάει μέσα από τη στάση του σώματος και όχι μόνο, και τη στάση που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας και στα πράγματα, στη ζωή γενικά, και καταλήγει στα κύτταρα. Η ορθομοριακή διατροφή είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, η επιστημονική ανανέωση των κιτάρων του οργανισμού με ορθομοριακά στοιχεία. Μέσω θρέψης. Μέσω των ορθομοριακών στοιχείων τα οποία είναι θρεπτικά όσον αφορά τα κύτταρα σε αντίθεση με άλλα που δεν είναι θρεπτικά. Και σχηματίζουν αυτό που λέμε ορθά μόρια, ε, σωστά χημικά στοιχεία. Την σωστή μοριακή δομή του κυτάρου. Το κύτταρο έχει μία μοριακή δομή. Αυτή η ορθομοριακή δομή του κυτάρου. Είναι μια επιστημονική μέθοδος η οποία έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα ε, εδώ και 10 χρόνια. Έχει πολλά στοιχεία από διεθνείς μελέτες που έχετε αναφέρει. Επανελειμμένος είναι όμως ουσιαστικά η συνέχεια της υποκρατήριας ιατρικής και των ασκληπίων της Αργίας Ελλάδος. Ας δούμε τώρα στην ουσία του θέματος όσον αφορά το δεύτερο θεμέλιο το οποίο πρέπει να ρυθμίσουμε που είναι το γαστιντορικό μας σύστημα. Υπάρχει μια ιεράρχηση και εκεί. Καταρχάς, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν τρώμε ποτέ στο πόδι, ποτέ αγχωμένοι. Μασάμε πάρα πολύ καλά την τροφή, διότι διαφορετικά η τροφή θα είναι δηλητήριο και δεν θα είναι θρεπτική για εμάς. Πολύ απλό. είναι όμω όμως χημική, κύριε Μινούδη. Εκτός το ότι είναι χημική, ακόμα και καλή τροφή να είναι. Αν δεν τρώμε ήραμα και δεν μασάμε καλά την τροφή, πάλι θα έχουμε θέμα. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να είναι δυσπεψία, μπορεί να είναι ε, διαρροϊκό σύνδρομο, σύνδρομο βρέθους του εντέρου, ε, δυσκυριότητα, διάφορα, διάφορα θέματα τα οποία μας δημιουργεί. Αισθανόμαστε ότι η τροφή δεν μας τρέφει, μας τοξινώνει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν, αισθανόμαστε δυσφορία. Η παραμικρή δυσφορία και το παραμικρό σύμπτωμα όσον αφορά το γαστιντερικό σύστημα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Καλό είναι να μην φτάσουμε εκεί, να κάνουμε σωστή πρόληψη. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Η ορθομοριακή διατροφή σαν επιστημονική μέθοδος πρόληψης και αυτοίασης είναι η μόνη που γνωρίζω που μιλάει για πρόληψη και έχει και, έχει και προτάσεις για πρόληψη. Κύριε Μινούδη, θα πρέπει να πάμε σε ένα δυστυχώ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Αλλά να πάμε τη ουσία, γιατί αυτό από ό,τι κατάλαβα, ρωτάνε οι τηλεθεατέ. Τι κάνω, τι παίρνω, χημικέ τροφέ. Δεν μπορώ να βρω ε, τροφή βιολογική, γιατί απλά είναι πάρα πολύ ακριβή. Δεν μπορώ να τη βρω και αυτέ που μου δίνουν σαν βιολογικέ θεωρώ ότι δεν είναι. Αυτό είπαν κάποιοι τηλεθεατέ με τα μηνύματα τα οποία παίρνω εγώ. Οπότε θα πρέπει να του πούμε και αν θα πάρουν συμπληρώματα, πώς να τα επιλέγουν και σε ποιους συνδυασμού. Πάμε σε ένα μικρό ε, διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μέσα. Λοιπόν, ε, φτάσαμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Ε, οφείλω να ξαναευχαριστήσω τον κύριο Μινούδη για αυτή την α, πραγματικά εκπληκτική δωρεά την οποία έχει κάνει. Ξέρετε, το να στείλει σε μια τέτοια χώρα 2.500 κανάτε φίλτρα ε, δεν είναι μικρή υπόθεση για μια, άλλα λέγαμε, μικρή εταιρεία η οποία παλεύει ε, με θηρία. Κι όμως ήταν η μεγαλύτερη δωρεά η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα από ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι αξίζουν στην εταιρεία Ορθομορική Διατροφή πραγματικά πάρα πάρα πολλά συγχαρητήρια και πάρα πολλά ευχαριστώ για αυτό όλο το, το πλάνο το οποίο έκανε, για όλα τα έξοδα στα οποία μπήκε και για όλη την προσπάθεια και τους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποίησε για να μπορέσουν αυτά τα φίλτρα να φτάσουν ε, εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Βεβαίως, ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στους α, δύο αυστριακούς πιλότους, φίλους μου και συνεργάτες μου και θα έλεγα συναγωνιστέ, διότι ξέρετε, εμεί οι πιλότοι, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ότι είμαι και εγώ πιλότο, πετάω. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έμεινε εκεί, αλλά δυστυχώ οι καταστάσει που συμβαίνουν εδώ στη χώρα, ε, σε μένα προσωπικά, ε, δεν μου επέτρεψαν να συμμετέχω ούτε στην πρώτη, ούτε θα μπορέσω να συμμετάσχω, να συμμετάσχω στη δεύτερη. Ας έρθουμε όμως πάλι στην ορθομορική διατροφή με τον κύριο Μινούδη. Και να μπούμε, και με Μηνούδη, στο διατάφτα, συγκεκριμένα βλέποντας ε, τη δεύτερη κάρτα που θα την ήθελα να τη δούμε, να την έχουμε μπροστά μας. Ε, θα ήθελα να, συ, να συζητήσουμε επί της ουσίας ε, για τα προϊόντα τα οποία μπορούμε πραγματικά να δώσουμε για τη σωστή λειτουργία ε, του οργανισμού. Άρα να εξηγήσουμε και πώ αυτά τα προϊόντα, ο συνδυασμό, γιατί δεν είναι ένα προϊόν το οποίο απλά το παίρνει και είναι το μαγικό φίλτρο, αλλά πώ ένα συνδυασμό προϊόντων μπορεί να δώσει το βέλτιστο και μέγιστο αποτέλεσμα. Ένα από του λόγου που παρουσιάζουν γαστιντερικά προβλήματα πάρα πολύ και είναι πανδημία τώρα, ένα από του λόγου, όχι μοναδικό, είναι ότι δεν έχουν καθημερινά από τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για να μπορούν να ενεργοποιηθούν τα ένζημα και τα άλλα στοιχεία που χρειάζεται το γαστρεντερικό σύστημα για να γίνει η πέψη και η απορρόφηση και ο μεταβολισμός της τροφής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Πολλοί αναφέρονται στην, στο πρόβλημα της σιδηροπενικής ανεμίας. Στην Αγγλία είχαμε βρει ότι 8 στις 10 γυναίκες ειδικά μπορεί να έχουν σιδηροπενική ανεμία, το γνωρίζουν, να μην έχει διαγνωστεί αλλά και πολλά άτομα και άντρε, ένα στου δύο. Επίκτητη όμω, έτσι. Τι εννοείται επίκτητη. Δηλαδή είναι κάτι τε, μια συνδροπενική ανεμία η οποία δεν έγινε ω ένα αυτοάνωσο δηλαδή το οποίο το γέννησε ο οργανισμό ξαφνικά. Όχι, είναι, είναι αλλά, είναι, αλλά η έχει και επί, μια γενετική, αιτιολογία, ίσω. Αιτιολογία, αιτιολογία, ναι. ή, ή, μάλλον ένα συμπλήρωμα στην α, ε, δημιουργία αυτή τη ασθένεια Λόγω τη κακή διατροφή. Κακή διατροφή γιατί βλέπουμε ότι αν δεν υπάρχουν τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτεί... απαιτούνται καθημερινά από τα κύτταρα για να γίνει η απορρόφηση του σιδήρου και να διατηρηθεί η, η υγεία του βλενογόνου του εντέρου, η πολυθρεπτική την οποία να αναφέρουμε συνέχεια, τότε ξεκινάει αυτό που είπατε εσεί. Είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία διότι τρώει τοξινομένες χημικέ στροφέ ο άνθρωπο. Δεν μπορεί να τις πέψει σωστά ο οργανισμός με αποτέλεσμα να έχουμε μια αρχική δυσπεψία η οποία εξελίσσεται σε προβλήματα όλου του γαστρικού συστήματος. Ε, ας σας δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Το μεταλλοένζυμο το οποίο ε, απαιτείται να ενεργοποιηθεί για να παραχθούν γαστρικά οξέα για να ξεκινήσει η πέψη στο στομάχι εξαρτάται από ψευδάργυρο. Είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο, το οποίο όμω. Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ελιπές και στο υπέδαφος. Ψευδάργυρος γιοκ. Δηλαδή έχει πραγματικά, ε, λόγω του Ερδοκάν χρησιμοποίησα και μία ακριβώ. Με έχει κολλήσει, ναι βεβαίω. <laughs> έχω... <laughs> Σας έχει πειράσει. Ε, 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 ευχαριστήθηκα τόσο πολύ με την εκπληκτική αυτή επίσκεψη αυτού του ανθρώπου στην Ελλάδα. Τον καλέσαμε, ήρθε μας για και φύγε. Τέλος πάντων Εχιλώς, ε, θα δεν μιλήσουμε δεν, για προβιωτικά αργότερα δεν κύριε Μινούδη. Ε, ε, επομένως όταν υπάρχει έλλειψη ψανταργύρου, και είναι ένα από τα στοιχεία και θα εξηγήσω γιατί, τότε ξεκινάει το πρόβλημα τη υποχλωριδρία. Δηλαδή δεν παράγονται αρκετά και ποιοτικά γαστρικά οξέα. Γνωρίζετε και πολύ καλά μάλιστα σαν ένα εξαίρετο επιστήμο που είστε βιολόγο ότι ε, τα γαστρικά οξέα πρέπει να έχουν pH παχά μεταξύ 1,5-1,8 το πολύ 2 να ξεκινήσουν. Μετά το pH βέβαια. Κάτω για... από 3 βασικά. Κάτω από 3. Ε, εάν δεν υπάρχουν να υπάρχει αρκετή παραγωγή αυτών των οξέων, τότε υπάρχει μάλλον αλκαλικό περιβάλλον εκεί που δεν πρέπει, δηλαδή στο στομάχι, με αποτέλεσμα οι τροφές που τρώμε, ακόμα και να είναι βιολογικές, ε, σαλάτες, ε, φρούτα, βραχανικά, οτιδήποτε, να μην μπορούν να διαλυθούν για να απελευθερωθούν τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που απαιτούνται και ο σίδηρος και το μαγνήσιο και πολλά άλλα για να μπορέσουν περαιτέρω να Γίνει η απορρόφηση από το έντορο και να μπουν στην αιματική κυκλοφορία. Η χρόνια λοιπόν έντυπη ψευδαργύρου είναι ένα πρόβλημα τεράστιο και γι' αυτό το έχουμε βάλει σε αρκετή δοσολογία. Δεν είναι μόνο ψευδαργύρου, είναι η μόνη. Εννοείται στην optimum έτσι. Η optimum δεν είναι τυχαία φόρμουλα. Η optimum την οποία θα αφιερώσουμε εμεί τουλάχιστον και ελπίζω και εσεί να το ενστενιστείτε εσanten... αυτό. Είναι η εξήγηση του τι σημαίνει πολυθρεπτική. Δεν είναι μία απλή πολυβιταμίνη. Γιατί αρνείστε να την ονομάσετε πολυβιταμίνη. Διότι δεν είναι πολυβιταμίνη. Είναι, οι πολυβιταμίνες είναι ε, ένα σκεύασμα με το οποίο θα πετάξει κάποιο διάφορα στοιχεία, βιταμίνες, ίσως μέταλλα, αλλά χωρίς να έχουν σκεφτεί την ποιότητα ενδεχομένω που πρέπει να έχουν, την συνέργεια που πρέπει να έχουν και τι άλλα στοιχεία πρέπει να περιέχουν για να γίνει μία θρεπτική ουσία. Α, και τη σύνδεση άρα μεταξύ του σε σύμπλοκο. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είναι, είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Μία ερώτηση, κύριε Μηλούδη, ε, μιλήσατε πριν και αναφέρατε μία, ε, ένα σύνηθε σύμπτωμα, ε, μια ασθένεια θα λέει στι γυναίκε, που είναι η σιδηροπενική ανεμία. Μάλιστα. Ε, η ερώτηση που πήρα αυτή τη στιγμή στο αυτί μου λέει το εξή. Ρωτάνε οι τηλεθεατέ. Για να μπορέσω να Ανεβάσω τον αιματοκρίτη μου. Χρειάζομαι πολύ κόκκινο κρέα. Εγώ όμω είμαι χορτοφάγο. Κόκκινο κρέα μπορέσω... εννοείται. Ναι. Πώ θα μπορέσω, σαν χορτοφάγο, να μπορέσω να προσποριστώ αυτέ τι ουσίε για να ανεβάσω τον αιματοκρίτη μου. Κύριε Γιάννα, ρε, οι μελέτε είναι καταλητικέ. Δεν έχει είναι καμία Είναι μια ερώτηση. Δεν δικιά μου είναι ότι λέτε αγαπητή και απαντάτε. Και... Δεν έχει καμία σχέση η κατανάλωση κρέατος με την ανεμία μία. όποιο το πιστεύει αυτό, δεν έχει διαβάσει τις μελέτες, ίσως δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει με το σύνδεο του ανθρώπου. Δεν είναι γιατροί, ούτε βιολόγοι, ούτε διατροφολόγοι. Σύμφωνα, γι' αυτό, γι αυτό, είμαστε, εδώ, γι αυτό είμαστε εδώ, για να το εξηγήσουμε. Ε, με τον ίδιο τρόπο που ο ελέφαντα, ο γορίλα, το άλογο και οι δεινόσαυροι πριν από εκατομμύρια χρόνια. Α, ο γορίλα πέραν... τρώει και κρεατάκι, τρώει και καλαμάι μουδάκι. Ε, πού και πού. Ο ελέφαντα όμω δεν τρώει και δεν πιστεύω ότι τους κάνουν μετάγγιση αίματο μία φορά το μήνα που λέω σε κάποιου στην Αφρική για να μην πάθουν σιδηροπενική ανεμία. Αυτά είναι ε, μύθοι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με σιδηροπενική ανεμία είναι κρεοφάγοι. Μάλιστα έχω δει ανθρώπους οι οποίοι γίνονται vegan όπως εγώ, δηλαδή απόλυτοι χορτοφάγοι που αιματοκρίτης ανεβαίνει σε επίπεδα που δεν είχαν ποτέ όταν έτρωγαν κρέας. Τι σημαίνει λοιπόν. Είναι αυτό το οποίο είπαμε με την κάρτα, την οποία δείξαμε. Παρακαλώ να έχουμε την κάρτα για να τη σχολιάσουμε. Εάν δεν υπάρχουν τα θρεπτικά στοιχεία, τα σύμπλοκα και η, η συνέργεια αυτών των στοιχείων μεταξύ του, α πούμε, όπω βιταμίνη C, να μπορέσει να ε, ε, οξυδωθεί ο σίδηρο και να γίνει από τη μορφή τριστενή σε τριστενή για να μπορέσει να απορροφηθεί και να απορροφηθεί και από τον οργανισμό, αλλά και να ενσωματωθεί στην αιμοσφαιρίνη για να πάει στα κύτταρα να παραχθεί ενέργεια, όσο κρέας και να τρώει κάποιο θα έχει ανεμία, σιδεροπενή και ανεμία. Επίσης, εάν υπάρχει έλλειψη ψευδαργύρου και δεν υπάρχει καλή πέψη αρχικά, τότε ε, ξεκινούν τα προβλήματα της δυσπεψίας στη γαστρική κοινότητα και επίσης όταν δεν υπάρχει πυριδοξίνη Β6 μαζί με το μαγνήσιο και άλλα θερπτικά στοιχεία που απαιτούνται για τις πεψίνες και τα διάφορα πεπτικά βιοχημικά μόρια που η... μένει το εντροφολογικό οξύμπρο να διαλύσει την τροφή. Τα υπόλοιπα όμως θα αρχίσουν να κάνουν την πέψη των πρωτεϊνών, η οποία yeah. γίνεται, όπως ξέρουμε, στο στομάχι. Μπρος με λίγα λόγια... και τη βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη, όπως είπαμε, για να γίνει η απορρόφηση και με του σίδηρου. Επομένως, οι άνθρωποι που έχουν συντροπενική αναιμία δεν παίρνουν και τη βιταμίνη C. Γι' αυτό βάλαμε 290 γραμμάρια, 300 μιλιγραμμάρια. Αυτή είναι η μίνιμουμ ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμό για να λειτουργήσει Αυτό πιστεύουμε εμεί. Επομένω, όταν ε, κάποιο. Η μίνιμουμ, η έτσι. Κοιτάξτε, η η βέβαια. Κανονικά πρέπει να παίρνει από 1000 και πάνω. Τέλο πάντων, αυτό είναι η το δείξουμε σε λίγο. Επομένω, ξεκινάμε με έλλειψη ψαδαρίου, ξεκινάμε με έλλειψη βιταμίνη C, ξεκινάμε με έλλειψη πυροδοξίνη B6, ξεκινάμε με έλλειψη μαγνησίου που απαιτούνται για τα ένζιμα τα οποία. Θα βλέπουμε με την πεψινογόνη, την πεπτίνη και όλα αυτά. Ε, όλα αυτά σημαίνουν ότι κάποια στιγμή το άτομο αρχίζει και αισθάνεται δυσφορία, βάρος, τρώει δηλαδή και αισθάνεται το φαγητό να ανεβοκατεβαίνει. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Γιατί, επειδή ο οργανισμός είναι πολύ έξυπνος, πολύ πιο έξυπνος από εμάς, γιατί είναι δισεκατομμυρίων ετών, αναπτύχθηκε από τα πρώτα χημικά στοιχεία, γνωρίζει ότι για να προχωρήσει η μάζα από το στομάχι, η μάζα της τροφής, με τα γαστρικά οξέα και όλα αυτά, στον δωδεκαδάκτυλο και να προχωρήσει μετά στο λεπτό έντορο και να καταλήξει στο παχύ, πρέπει να έχει γίνει αρκετή καλή πέψη με συγκεκριμένο πέχα στο στομάχι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το υδροχλωρικό οξύ και δεν υπάρχει το πέχα το σωστό, κλείνει ο βολβός, δεν επιτρέπει τη μάζα να πάει πιο κάτω, δημιουργούνται ρεθισμοί και ακούμε συχνά για το έλκος των δεκατακτήρων και τα λοιπά και επίσης δημιουργείται μια γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, δηλαδή, προσπαθεί να, ψηλά, πετάξει, δηλαδή. Ναι, προσπαθεί να πετάξει αυτή τη μάζα, η οποία μένει είναι όξινη, αλλά δεν είναι αρκετά όξινη. Είναι ένα παράδοξο. Δεν είναι αρκετά όξινη γιατί... Τι συμβαίνει όταν δεν είναι αρκετά. Δεν έξι. κλείνει η βαλβίδα. Αυτό είναι ο λόγο. Μα... Γι' αυτό πηγαίνει αυτόματα. Αυτόματα πίσω, διότι η βαλβίδα θα ανοίξει όταν επιτρέψει. Αν είναι χαλασμένη, δεν ανοίγει. Η ανοίγει, είναι μόνο ναι, η θα, θα χαλάσει αν συμβαίνει αυτό συνέχεια. Ναι. Και επίση δεν θα επιτρέψει η τροφή να προχωρήσει πιο κάτω διότι για να ενεργοποιηθεί το πάνεκρεα και το ύπαρ να απελευθερώσουν τα άλατα και τα ένζιμα, τα περαιτέρω ένζιμα τα οποία χρειάζονται και η Ινσουλίνη για να γίνει η απορρόφηση, η πέψη και η ρύθμιση του ζαχάρου και όλα αυτά πρέπει να διαβάσει το σώμα καλή γαστρική πέψη. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ερευνήσει στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σκάνδαλο ότι ο κόσμος ακόμα δεν το έχει καταλάβει και συνεχίζει να τρώει τα ίδια πράγματα και δεν φροντίζει να έχει καλή γαστρική πέψη με αποτέλεσμα και το πάνκρεας να σοκάρεται και ξέρουμε το πρώτο όργανο που εφίσταται σοκ όταν τρώμε είναι το παγκρέας Και μετά ακολουθεί το ύπαρ και τα λοιπά. Αλλά και το κατώτερο πεπτικό σύστημα, το λεπτό και βέβαια το παχύ έντρο που καταλήγουν οι άπεπτες τροφές, δημιουργείται ένα τοξικό περιβάλλον και ξεκινάει αυτή η διαδικασία που αποκαλούμε εντερική δυσβίωση, φλεγμονές, δυσπεψίες, φουσκώματα, αέρια, διαρροϊκό σύνδρομο και ούτω Με λίγα λόγια, όταν ξεκινάμε να τρώμε, ακόμα και σωστά να τρώμε, αν δεν έχουμε τα θρεπτικά στοιχεία για να βοηθήσουμε τα ένζημα, τι κάνει η Optimum? Η Optimum δίνει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται τα ένζημα που είναι χιλιάδε να ενεργοποιηθούν. Και ένζιμο όπω γνωρίζουμε είναι ο, ο καταλήτη, είναι, είναι α, ο εργάτη, ο βιοχημικό εργάτη του οργανισμού, ο οποίο μετατρέπει την τροφή, το νερό το οξυγόνο και τα σε κύτταρα, αίμα, ορμόνες και νευροδιαβαστές. Αν τυχόν, και θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση αυτή, η οποία είναι καθαρά μια ερώτηση ενός βιολόγου. Έχουμε, ε, όταν το έντερο δεν καθαρίζει σωστά, γιατί είχα αναφερθεί πριν Δεν έχω πάει σε αυτό. ακόμα εκεί. Ναι, είχα πάει εγώ, ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. <χει> ε, όταν το έντερο δεν καθαρίζει σωστά, δηλαδή δεν έχουμε ίνες, άρα φυτικές ουσίες στην τροφή μας, και έχουμε λίγη πόση νερού. Αυτό όλο το αυτό όλο το οποίο μαζεύεται επί χρόνια είναι τοξικό. Το δηλαδή. το Δημιουργεί όμως μια ευτροφία, η οποία ουσιαστικά αυτή η ευτροφία είναι εκεί που ουσιαστικά αρχίζουν και να παράγονται και τρελαίνονται οι μικροοργανισμοί, οι φιλικοί του οργανισμού και παίρνουν ανεξέρετες διαστάσεις. Φωστό. Εκεί όταν έχουμε μια σωστή, γιατί οι άνθρωποι ξέρετε, αλλιώ ήταν πριν μαθαίνουν και αλλάζουν. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν είναι και μια δικιά σα αποστολή, από ό,τι μου έχετε πει. Να μάθετε στον κόσμο πώ να φροντίζει το οργανισμό του. Αν το θέλει, αν το επιθυμεί και δεν θέλει να γίνει μέρο στατιστική. Δεν θα αναγκάσουμε Έτσι. κανένα να θρέφεται σωστά. Όταν λοιπόν μπορέσουμε και αρχίσουμε να καθαρίζουμε όσο καθαρίζει. Γιατί ξέρετε, όταν mm -hmm. ένα έντερο, έντερο έχει μαζέψει επί 15 χρόνια 20 ουσίε και έχει δημιουργήσει ένα πουρι. Δεν αρμέ. καθαρίζεται Μπετώνα τόσο πολύ. Είναι, 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 είναι τσιμέντο. Έτσι. Υπάρχουν μέθοδοι βεβαίω, οι, οι οποίε είναι και και λίγο πιο τα θα έλεγα αλλά αυτός ο οργανισμός ο οποίος έχει μία κακή απορροφητική ικανότητα έχει ήδη μία εντερική δυσβίωση, έχει μία εντερική τοξίνωση γιατί όλα αυτά σιγά σιγά το τσιμέντο αυτό είναι ένα σάπιο το, τοξικό τσιμέντο που έχει μέσα του αυτές οι ουσίες θα τον βοηθήσουν στο επόμενο θεμέλιο που λέγεται αποτοξίνωση του οργανισμού ναι, σωστό Εκεί ήθελα να πάω γιατί σε λίγο προχωρούμε στην, προς το τέλος της εκπομπής ναι. και απλά θα ήθελα να ανοίξουμε την επόμενη, η οποία θα γίνει την άλλη εβδομάδα και θα είναι ο συνδυασμός αυτός με το επόμενο θεμέλιο. Το οποίο είναι, είναι, είναι δεμένα. είναι απόλυτα τα δεμένα. Πολύ δεμένα σωστά το θέσατε. Ε, αν μπορώ να συνεχίσω. Ε, υπάρχει λοιπόν μια διονάδερση στον οργανισμό. Αν δεν γίνει καλή γαστρική πέψη ε, σοκάρουμε περισσότερο το πάνκρας, δεν αφήνει την τροφή να πάει πιο κάτω το σώμα. Επίσης, οι μελέτες δείχνουν και πολλές φαρμακευτικές εταιρείε το γνωρίζουν αυτό, ότι η ατελής γαστρική πέψη δημιουργεί συμπτώματα ή την προδιάθεση για διαβήτη. Γιατί, Γιατί για να παραχθεί η ινσουλίνη ή για να γίνει η ινσουλίνη στο πάνκρας, πρέπει να γίνει πολύ καλή η γαστρική πέψη. Συνδέουν λοιπόν πολλές μελέτες τώρα τελευταία, ακόμα και στη συμβατική ιατρική, την, προδιάθεση για ζάχαρο και διαμπίτη τύπου 2 με τη συνεχή ατελή γαστρική πέψη. Βλέπουμε πόσο, και δεν έχω ξεκινήσει να αναφέρω και άλλα, τα οποία μπορεί να συμβαίνουν, βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κάθε μέρα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα κύτταρά μας και γιατί τα χρειάζονται. Επαναλαμβάνω για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε. Το υδροχολογικό οξύ μαζί με τις πεψινογόνες και όλα τα άλλα χημικά στοιχεία, βιοχημικά στοιχεία θα δημιουργήσουν τα διάφορα ένζημα που απαιτούνται για να γίνει η πέψη των πρωτεϊνών, που είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να χωνευτούν από το σώμα, γιατί οι πρωτεΐνες κυρίως πέπτονται στο στομάχι. Για να Είναι σαν κουβάρια, άμα, όπως το κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, έδειχναν πόσο δύσκολο είναι ένα κουβάρι από διάφορα μόρια, τα οποία είναι πρωτεΐνες, βαριές πρωτεΐνες που λέμε, ελαφριές πρωτεΐνες, να γίνουν πολυπεπτίδια, μετά πεπτήδια και μετά Πιο κάτω να γίνουν τα αμυνοξένα. Άρα δεν πιστεύετε κύριε Μινούδη στην πόση του κολαγόνου και την ενέργεια του κολαγόνου όταν το καταπίνει. Όχι όπως... κύριε Γιάννα, δι... ναι, αυτέ είναι ανοησίες, δεν είναι επιστημονικά αυτά. Δεν είναι... Μα που λέτε κατά κόρον υγρό ε, κολαγόνο, δε... πόσιμο κολαγόνο. Ε, ναι, τι ναι, διαφορά δε... έχει από το αυγό το οποίο τρώει κάποιο και το οποίο επίση τρώει πρωτενε. Ε, και διαλύονται, Γιατί το ναι, κολαγόνο είναι τρώω, μια πρωτεΐνη Εγώ δεν τρώω αυγά διότι το ασπράτη των αυγών. Είναι γνωστό ότι καταπιέζουν το νοσοποιητικό σύστημα και τα λευκά και προκαλούν αλλεργίε. Ο κόσμο δεν το γνωρίζει αυτό. Καλό είναι να το μάθει, γιατί ακούω πολλού. Εγώ τρώω ασπράδια, γιατί νομίζουν που παίρνουν τι πρωτενε. Τέλειωσε η εκπομπή, κύριε Μινούδη. Φτάσαμε στο τέλο. Άρα, την επόμενη εκπομπή συνδέουμε το δεύτερο με το τρίτο θεμέλιο. Κυρίε και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε πάντα καλά και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ.